Μετά από αυτήν την πραγματικά εξαίσια παρουσίαση, έχω την εντύπωση ότι δόθηκε απάντηση στο ερώτημα που μπήκε από τον οργανωτή του σχολείου όσον αφορά το αν απαγορεύεται η θεραπεία του υπογονατισμού μετά από ριζική προστατεκτομή. Εντάξει, θα βγάζα το απαγορεύεται, είναι έτσι αυστηρός όρος. Απλώς θα έλεγα ότι δεν δίνουμε θεραπεία με ανδρογόνα μετά από ριζική προστατεκτομή που έχουμε κάνει σε άντρα επειδή είχε καρκίνο του προστάτη. Γιατί δεν δίνουμε? Γιατί το ποσοστό των ανδρών της τρίτης ηλικίας που έχει πραγματικά υπογονατισμό, όπως μας είπε ο κύριος Γουλής, είναι πολύ μικρό, 2-3%. Οπότε από αυτό το πολύ μικρό ποσοστό, αν εκτιμήσουμε ότι θα μπούμε στο δίλημα αυτό σε άντρα με καρκίνο του προστάτη για τον οποίο υπάρχουν οι επιφυλάξεις, το καλύτερο θα ήταν να πούμε δεν δίνουμε. Θα μπορούσε να τελειώσει η παρουσίασή μου εδώ, αλλά επειδή έκανα μια μικρή προσπάθεια, γι' αυτό το λόγο θα σας παραθέσω κάποιες διαφάνειες, κακή χρωματική απόδοση. Πραγματικά αυτό το σύνδρομο του υπογονατισμού έχει διάφορες εκδηλώσεις, για τις οποίες μπορεί να έχουμε κλινικές εκδηλώσεις και εργαστηριακή τεκμηρίωση. Οπότε αυτόματα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι αν διορθωνόταν αυτή η ορμονική διαταραχή, τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα. Αν εκτιμήσουμε από την άλλη μεριά, από αυτά που ξέρουμε από τους ενδοκρινολόγους, τις βελτιώσεις που προέρχονται στο σώμα του άνδρα από την χορήγηση των ανδρογόνων, θα λέγαμε, απαντώντας στο ερώτημα το αρχικό, σίγουρα δεν απαγορεύεται να δώσουμε τεστοστερόνη σε άνδρα που έχει χειρουργηθεί, έχει κάνει ριζική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη και τώρα είναι σταθερός. Ωστόσο, αυτό το δεύτερο μέρος, η δική μου δηλαδή παρουσία σε αυτό το κομμάτι του σχολείου, αποτελεί στην πραγματικότητα μια απόπειρα ξεπεράσματος μιας προκατάληψης που έχουμε οι ουρολόγοι, σταθεροί, και ας είμαστε ουρολόγοι τεσσάρων ενδεχομένως διαφορετικών επιστημονικών γενιών εδώ μέσα, όσον αφορά την διατήρηση αυτής της επιφυλακτικότητας για τη χρήση της θεραπείας με τεστοστερόνη σε άντρες της τρίτης ηλικίας, με την έννοια του ρίσκου για πρόκληση ή ανάδειξη ενός καρκίνου του προστάτη και πολύ περισσότερο σε εκείνους που έχουν ένα ιστορικό με καρκίνο του προστάτη. Αν ήξερα ποιοι θα παρακολουθούσαν το σχολείο, θα έκανα ένα τηλέφωνο στον καθένα ή μια επικοινωνία να ρωτήσω και να μάθω πόσοι που αντιμετωπίζεται καρκινοπαθής με καρκίνο στον προστάτη τους ελέγχεται για υπογονατισμό, είτε με την έννοια ενός ερωτηματολογίου, είτε με την έννοια μιας λήψης τεστοστερόνης μετά. Όσοι έχετε το ζήτημα αυτό. Εννοούμε μετά από ριζική. Μετά από ριζική. Έτσι, εννοούμε μετά. Να πούμε, λίγο το πλαίσιο. Να πούμε πρωτίστως σε άντρες τρίτης ηλικίας. Μην φτάσουμε στους καρκινοπαθείς. Πόσοι στους ασθενείς που διαχειρίζεστε με καλό ήθη υπερπλασία του προστάτη, άντε αν θέλετε, ή όχι κάποια με σοβαρά αποφρακτικά φαινόμενα, έχετε στην πίσω μεριά του μυαλού σας αυτό το ζήτημα του υπογονατισμού? Πόσο απασχολεί τους ουρολόγους στην κλινική πράξη το ζήτημα αυτό? Πώς? Πρακτικά όμως, Πέτρο, συγγνώμη να συμπληρώσουμε εδώ πέρα. Εγώ γιατί το σηκώ στο χέρι μου? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος για ΚΙΠ και να μην το ρωτήσω για τη στήση του? Δεν υπάρχει περίπτωση στο γιατρείο μου. Να τροποποιήσω το ερώτημα. Αν θέσει ζήτημα στήσεων, θα αλλάξει καθόλου την πρακτική σας όσον αφορά τον υπογονατισμό? Ναι. Στη διαχείριση ανδρών με καρκίνο του προστάτη, ή κάνετε ή βλέπετε ένα ασθενή που τον έχει χειρουργήσει άλλος,
του κάνει ριζική προστατεκτομή. Πόσοι μπαίνετε στη διαδικασία διαχείρισης αυτού του υπογονατισμού σε επίπεδο ερωματολογίων, σε επίπεδο ελέγχου, σε επίπεδο αντιμετώπισης. Πόσο απασχολεί τον ουρολόγο απέναντι σε άντρες με χειρουργημένο καρκίνο προστάτη το ζήτημα του υπογονατισμού. Πόσο αποτελεί ουρολογική πρακτική. Πόσο στην πίσω μεριά του μυαλού σας έχετε την διαχείριση αυτού του προβλήματος. Πόσο. Γιατί θα έπρεπε. Μπορεί και να μην έπρεπε. Μπορεί και να μην έπρεπε. Ναι, Διονύση. Εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, το κύριο κομμάτι μου είναι ογκολογία. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 60 χρονών και ο οποίος μπορεί να έχει τη αισθητική του τη λειτουργία μετά από την ριζική προστατεκτομή, ή 65 χρονών και 70 χρονών. Σαφέστατα. Μετά από ριζική να κάνει τη αισθητική τη λειτουργία, δύσκολο. Ναι, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό των δικών μου αρρώστων, επειδή εγώ είμαι κακός χειρουργός και δεν κάνω διαφύλαξη των αγκιονευρωδών δεμαντίων, δεν ξέρω να την κάνω. Επομένως, η πρώτη εκτίμηση που κάνεις για τη αισθητική της λειτουργία είναι η χειρουργική σου τεχνική. Είναι η χειρουργική. Σαφέστατα, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία για μένα, ότι θα επικεντρωθώ κατ' ουσίαν στην κύρια αιτία η οποία θα ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Το να πω κατευθείαν, γιατί δεν έχω ούτε καν στοιχεία επιδημιολογικά να μου λένε ότι μπορεί αυτό το ποσοστό των πραγματικά υπογονατικών να συνδυάζεται με αυτό το φαινόμενο και να το κάνει ακόμα χειρότερο. Τώρα μου ανοίγεται ίσως τα μάτια για αυτή την ιστορία και μήπως για να μην αμφισβητώ τον εαυτό μου πρέπει να κάνω τον έλεγχο του υπογονατισμού. Έλα όμως που έχω όμως ένα ισχυρό αντιπιχείρημα, κύριε Περιμένη, για αυτό το πράγμα. Αφορά τι. Ναι. Την προηγούμενη κατάστασή του όσον αφορά τις στήσεις του. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πριν από τον χειρουργήσω εγώ και που ουσιαστικά είχα διερευνήσει αυτό το φαινόμενο όταν κουβέντιασα μαζί του τις πιθανές επιπτώσεις της ριζικής προστατεκτομής, νομίζω πως είχα κάποια στοιχεία και δεν χρειάζεται τώρα να αρχίσω να μετράω τις τεστοστερόνες και όλα τα υπόλοιπα μετά. Ωραία. Προχωρούμε. Υπάρχει επομένως μια σταθερή επιφυλακτικότητα από τους ουρολόγους όσον αφορά το θέμα αυτό. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είδα κάποιους που πραγματικά θα τους ενδιέφερε να το δουν. Διαχειρίζεστε οι ίδιοι τα περιστατικά αυτά όσον αφορά ενδεχόμενη θεραπεία ή τα παραπέμπετε σε ενδοκρινολόγους? Συγγνώμη. Εγώ λέω εννοείται σε ενδοκρινολόγους. Ναι. Το θεωρώ ότι δεν είναι στα χέρια του ουρολόγου αυτή η ιστορία. Με πολύ δογματισμό μάλιστα. Επομένως έχουμε αμοιβές αυρότητες σήμερα. Οι ενδοκρινολόγοι σε εμάς, εμείς τους ενδοκρινολόγους. Η επιφύλαξη αυτή είναι πολλαπλά και πολυεπίπεδα καταγεγραμμένη. Δηλαδή, σε ιδιαίτερα επιστημονικά φόρουμ έχει απεικονιστεί αυτή η επιφύλαξη της ουρολογικής κοινότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση του υπογονατισμού σε άνδρες μετά από ριζική προστατεκτομή ή σε άνδρες οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, εκεί που υπάρχει δηλαδή υποψία. Επομένως, μπορεί εκ προημίου με να μην απαγορεύεται η χορήγηση τεστοστερόνης, ωστόσο πράγματι οι ουρολόγοι έχουμε επιφύλαξη. Η επιφύλαξη αυτή, παρά το γεγονός ότι είπα προηγουμένως είμαστε διαφορετικές γενιές, βασίζεται σε αυτήν την αποδοχή του ανδρογονοεξαρτώμενου μοντέλου ανάπτυξης καρκίνου προστάτη. Θυμάστε τη γνωστή ιστορία, υπήρξαν βιολόγοι οι οποίοι πήραν Νόμπελ πριν από 70 χρόνια επειδή τεκμηρίωσαν. Ουρολόγοι. Ωραία. Το παίρνω πίσω λοιπόν. Τι ήταν Χότζες και Χίγινς. Οι οποίοι τεκμηρίωσαν τη σχέση ανάμεσα στα ανδρογόνα και τον προστατικό καρκίνο, σχέση με την οποία μεγαλώσαμε όλοι ουρολογικά. Τι λένε οι ειδικοί, τι λέει η άλλη μεριά. Η άλλη μεριά λέει στην πραγματικότητα ότι δεν δίνουμε με τίποτα τεστοστερόνη σε άντρες οι οποίοι έχουν διάφορα πράγματα και ένα ανάμεσα στα διάφορα είναι ο καρκίνος του προστάτη. Επομένως υπάρχει μία κατεύθυνση από τους ενδοκρινολόγους να μην χορηγούν αυτήν την θεραπεία σε άντρες με
ιστορικό καρκίνο του προστάτη. Τι κάνουμε? Υπό το φως νέων πραγμάτων αλλάζει αυτή η πρακτική. Εντελώς επιγραμματικά, έχω παραθέσει διάφορες μελέτες οι οποίες είχαν σαν αντικείμενο διερεύνησης ακριβώς αυτήν την σχέση. Υπογονατισμός, όψιμος, που διαφεύγει, και έτσι δεν μπορώ να απαντήσω στον κύριο Μητρόπουλο περί του αν στις μελέτες αυτές, δηλαδή μου διέφυγε να το ερευνήσω, ας μελέτες αυτές είχε γίνει διερεύνηση πριν τη σεξουαλική του ζωή ή αν είχε τεκμηριωθεί ο υπογονατισμός μετά. Εν πάση περιπτώσει, η διερεύνηση αυτής της σχέσης καρκίνου του προστάτη, όψιμου υπογονατισμού και αντιμετώπισης. Αυτό που βγαίνει γενικά σαν συμπέρασμα από όλες τις μελέτες είναι ότι υπάρχουν έτσι ικανοποιητικά data τα οποία μας λένε πως θα μπορούσαμε χωρίς κίνδυνο να κάνουμε υποκατάσταση με τεστοστερόνη σε άντρες οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, όπως επίσης στις λίγες μελέτες που χορηγήθηκε τεστοστερόνη σε άντρες που έχουν αντιμετωπιστεί για καρκίνο του προστάτη, δεν φάνηκε κάποια ιδιαίτερη επίπτωση, δεν φάνηκε δηλαδή να υπάρχει αυξημένη βιοχημική υποτροπή ή υποτροπές της νόσου. Και βασισμένες οι μελέτες σε αυτά τα δεδομένα λένε ότι μπορούν οι άντρες μετά από ριζική προστατευτόμη να πάρουν. Άκουσα προηγουμένως που είπε ο κύριος Βουλής δεν κάνει και καλό και με παραξένεψε. Λέω γιατί το λέει αυτό, δεν κάνει και καλό? Υπάρχουν μελέτες που θα μπορούσαν να πούμε ότι βάζουν αυτό το ζήτημα μήπως κάνει καλό. Όχι, δεν κάνει στο τέλος, ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λόγο μην θέλει κανείς να επεκτείνει τη θεραπευτική του έτσι παρέμβαση σε κάποιον καρκινοβαθή από καρκίνο του προστάτη δίνοντάς του ανδρογόνα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι παρά τη σαφή αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης και του PSA, οι βιοχημικές υποτροπές που καταγράφηκαν ήταν συχνότερες σε άνδρες με low risk παρά υψηλό ρίσκο για προστατικό καρκίνο ή υποτροπή, και αυτό το βασίζουν πάνω σε μία θεωρία, δεν την ήξερα, την βρήκα μέσα από τις εργασίες που διάβασα, μια θεωρία κορεσμού των ανδρογονικών υποδοχείων στην τεστοστερόνη, σύμφωνα με την οποία, αν κατάλαβα καλά, ο προστάτης ως οργανοστόχος της δράσης των ανδρογόνων τσιμπάει, ανταποκρίνεται μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ από ένα σημείο και πάνω χάνει αυτήν την ανταπόκριση, χάνει αυτήν την ευαισθησία. Ωστόσο, όπως προείπα, δεν υπάρχουν ενδείξεις τέτοιες που να πει κανείς ότι μπορεί να δώσει τεστοστερόνη και να περιμένει ευεργετικά αποτελέσματα σε έναν άνδρα με καρκίνο του προστάτη. Αυτό αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο μέχρι τώρα, επιφυλάξεις, μελέτες, αποτελέσματα, διπλός τρόπος ανάγνωσης. Πάμε στην κλινική πράξη. Αυτό δηλαδή που ρώτησα νωρίτερα. Να δούμε το μοντέλο του άνδρα με καρκίνο προστάτη μετά από ριζική προστατεκτομή και υπογονατισμό. Συγγνώμη λίγο, Πέτρο, μία ερώτηση. Επειδή εγώ δεν ξέρω, δεν έχω βρει ποτέ μου ούτε μία μελέτη στην βιβλιογραφία που να δείχνει ότι χωρίς τεστοστερόνης, έτσι, βοήθησε, ήταν κακή για την υποτροπή της νόσου. Ναι, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη. Σωστό. Οτιδήποτε μελέτες που είναι πάρα πολλές, όλες έχουν δείξει το αντίθετο. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη. Είναι σαφές αυτό. Σωστό. Έτσι. Οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει ότι το να δώσει τεστοστερόνη χειροτερεύει τα πράγματα. Αυτή είναι. Συμφωνούμε. Έχει επίπτωση στον καρκίνο. Ότι έχει επίπτωση στον καρκίνο. Με νέα της υποτροπής της βιοχημικής. Τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Έβαλα τελίτσες εκεί γιατί δεν ήθελα να κατηγορηθώ σαν ρατσιστής και να αναφέρω το ανέκδοτο του 90 που λέγαμε όλοι Αλβανός τουρίστας όταν θέλαμε να πούμε κάτι παράδοξο.
κάτι που δεν πρόκειται να το δούμε. Στα δικά μου μάτια, ακόμη άνδρας με καρκίνο προστάτη μετά από ριζική προστατεκτομή που κάνει θεραπεία υποκατάστασης, είναι κάτι σαν και αυτό που έλεγε το ανέκδοτο του 90. Αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει γιατί είναι καταγεγραμμένο από τη διεθνή κοινότητα και από ό,τι φαίνεται και μια απήχηση στην τοπική μικρή ουρολογική κοινότητα, παρά το γεγονός ότι ο υπογονατισμός στην τρίτη ηλικία είναι αρκετά συχνός, τουλάχιστον τόσο συχνός όπως μας είπε προηγουμένως ο κύριος Γουλής. Και βέβαια φαντάζομαι ότι σε έναν άλογο πώς θα συμβαίνει και σε άντρες μετά από ριζική προστατεκτομή. Εν τούτης, η εφαρμογή των θεραπείων υποκατάστασης είναι εξαιρετικά μικρές. Δεν ξέρω αν αυτό προκύπτει από άρνηση των ουρολόγων εν προκειμένου ή των άλλων γιατρών ή των ασθενών, πάντως αυτό είναι μια καταγεγραμμένη θέση. Επίσης, δεν είναι συνηθισμένο στους ουρολόγους, ιδιαίτερα στη διαχείριση ανδρών μετά από ριζική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη, να ψάχνουν τους άνδρες σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται σε μια ριζωμένη άποψη που έχουμε οι ουρολόγοι, ότι αυτό που περισσότερο απασχολεί εμάς και τους ασθενείς μας είναι το ογκολογικό στάτους και πώς εν τέλει θα πάει αυτή η κατάσταση, η κατοχή δηλαδή αυτής της θεραπευτικής σταθερότητας και αποτελεσματικότητας, παρά εκδηλώσεις υπογονατισμού. Σε τελευταία ανάλυση, αν σε έναν άνδρα μετά από την ριζική προστατεκτομή οι ερωτήσεις που θα μας προειδέαζαν για τον υπογονατισμό είναι ερωτήσεις σχετικές με τη λίμπιντο, με τις πρωινές στήσεις ή την σκληρότητα, μάλλον θα αποδίδαμε τις καταφατικές απαντήσεις σε αυτά που έδωσε ο κύριος Μητρόπουλος προηγουμένως, παρά στα χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Όμως, επειδή ακόμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μπορεί εθιμικά να το έχουμε θέσει ουρολόγοι, θα προκύψει θεραπευτική πρόκληση σε άντρα με αυτό το προφίλ, ας δούμε ποια θα ήταν μια θέση που θα μπορούσε να διαμορφωθεί και να δίνει απάντηση στο αρχικό ερώτημα. Και λέω εγώ που ρωτήθηκα, πώς μπορώ να αρνηθώ τεστοστερόνη στον υπογονατικό άνδρα που τον έχω χειρουργήσει για καρκίνο του προστάτη και του έχω κάνει ριζική προστατεκτομή, αφού στην πραγματικότητα του έχω κάνει μια θεραπεία η οποία δεν έχει σαν στόχο τα ανδρογόνα του, αλλά έχει το όργανο που είχε τον καρκίνο. Πώς μπορώ να του στερήσω τη θεραπεία υποκατάστασης στην περίπτωση που αυτός θα ήταν υπογονατικός? Έχω έναν ευγονατικό άντρα, έχει καρκίνο του προστάτη, του κάνω ριζική προστατεκτομή, δηλαδή μια θεραπεία που δεν στοχεύει στα ανδρογόνα του, έτσι, αλλά στοχεύει στο όργανο με τον καρκίνο. Αν ο άνδρας αυτός γίνει υπογονατικός, πώς μπορώ να του αρνηθώ να γίνει ευγονατικός? Επομένως, πώς μπορώ να του αρνηθώ τη χορήγηση τεστοστερώνης? Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια θέση με βάση την οποία θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει το ναι στον καρκινοπαθή που έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς, όσο μπορεί κανείς να το πει σε αυτό το βάθος του χρόνου που ακολουθεί. Και εδώ μπαίνουν κάποια ζητήματα να αρνηθεί θεραπεία κατάστασης. Δημήτρη, καθένας να πεις. Γιατί, εάν είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου, γιατί διαφορετικά, εάν κάποιος είναι αντίθετος σε αυτό, θα πρέπει να κάνει ορχιεκτομή στους καρκίνους. Να κάνει ορχιεκτομή, να κάνει και ορμονοθεραπεία συμπληρωματική μετά τη ριζική, ανεξάρτητα αν η αντιπόκριση είναι πολύ καλή. Κάνει δηλαδή υπογονατικό. Με συγχωρείτε λίγο. Κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει γίνει σαν μελέτη και έχει αποδείξει ότι δεν έχει παίζει κανένα απολύτως θετικό ρόλο μακροπρόθεσμα όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Για αυτούς τους λόγους η εγκεκριμένη επιστημονική κοινότητα έχει βάλει κάποια κριτήρια με βάση τα οποία καλεί να σκεφτούν οι ουρολόγοι πριν δώσουν τεστοστερόνη σε άντρα με καρκίνο του προστάτη που έχει υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή. Η κλινική εικόνα
να είναι εικόνα υπογονατισμού. Επομένως, θα υπάρχουν κλινικές ενδείξεις. Στον άρρωστο να εξηγηθεί η αξία των δεδομένων που υπάρχουν μέχρι τώρα, και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να δίνουν το ρίσκο, εν τούτης να κατατεθεί, αν θέλετε, η επιστημονική επιφύλαξη. Αν είναι δυνατόν ο άρρωστος να συνενέσει και γραπτά μετά από μία δική μας τέτοια τοποθέτηση. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη και γι' αυτό τον λόγο δίνουμε. Έτσι, να αποκλείσουμε δηλαδή λόγους για τους οποίους δεν θα δίναμε. Θα πρέπει να τεκμηριώσουμε επίπεδα PSA ένδειξη επιτυχούς θεραπείας. Εντάξει, μετά από μία ριζική προστατεκτομή περιμένουμε ένα PSA να δει αν τα πράγματα ήταν καλά στο περιστατικό, εντοπισμένη νόσο, πλήρες εξαίρεση, χωρίς θετικά όρια και τέτοια πράγματα, της τάξης του 0,02 νανογράμμα ένα ml, και εκεί να μείνει, και εκεί να μείνει, και εκεί να μείνει. Αυτό το οποίο δεν έχει φανεί από τις μελέτες που έχουν γίνει είναι πόσο είναι το διάστημα στο οποίο θα πρέπει να καθυλωθεί σε τέτοια επίπεδα η τιμή του PSA, ώστε να είσαι σίγουρος. Και ξέρετε, και από την κλινική μας πράξη το ξέρουμε αυτό, ότι δεν μπορούμε σίγουροι να είμαστε ποτέ. Έχω στο μυαλό μου περιστατικά τα οποία κρατούσαν με πολύ χαμηλού Gleason score νόσο και χαμηλού PSA, PSA nadir για μια πενταετία, εξαετία, και κάποια στιγμή έκαναν βιοχημική υποτροπή τον 7ο, τον 8ο, τον 9ο χρόνο. Έτσι, οπότε απόλυτη σιγουριά δεν μπορεί να έχει κανείς. Όμως, λένε ότι οι ουρολόγοι θα πρέπει να είναι και προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι θα υπάρξουν υποτροπές σε περιστατικά στα οποία έχει δοθεί τεστοστερόνη, χωρίς να είναι υποχρεωτικά σχετιζόμενες οι υποτροπές με τη χορήγηση της τεστοστερόνης, που θα υπάρξει υποτροπή της νόσου ή βιοχημική υποτροπή, την οποία ο ασθενής, το περιβάλλον του και ενδεχομένως καλοθελητές συνάδελφοι θα την απέδιδαν στο θεραπευτικό χειρισμό. Επομένως, αυτό μεταφράζεται στο ότι πρέπει να είναι κανείς έτοιμος να αντέξει κάτι τέτοιο αν τυχόν του συμβεί. Και βέβαια, σε περιστατικά στα οποία μπορεί μεν να έχουμε μία ένδειξη καλής αποτελεσματικότητας επέμβασης μας αυτή τη στιγμή, που είναι όμως σε υψηλό κίνδυνο, προφανώς από την ιδιαίτερη ιστοπαθολογία του όγκου και βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, καλό θα ήταν να μην δοθεί. Να μην δοθεί τεστοστερόνη σε άνδρες οι οποίοι παίρνουν οποιοδήποτε τύπο αντιανδρογονικής αγωγής. Εντάξει, και αυτό είναι λογικό. Δεν μπορείς από τη μία μεριά να δίνεις αντιανδρογόνα και από την άλλη μεριά να δίνεις ανδρογόνα. Αυτό που φαίνεται να μην εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία είναι το ιστορικό λήψης αντιανδρογόνων κάποια στιγμή στην πορεία αυτού του περιστατικού. Είτε σαν ένα νεοάτζουβαντ χειρισμό, είτε σαν ένα άτζουβαντ στην χειρουργική πράξη. Αν και εκεί το πράγμα είναι λίγο θολό, δεν διαλευκένεται από τις μελέτες, πάντως δεν φαίνεται αυτό να αποτελεί λόγο απαγόρευσης. Αν ήθελα να μαζέψω με τρεις λέξεις αυτά τα πράγματα που σας είπα, είναι ότι ο υπογονατισμός είναι συχνός στους ηλικιωμένους, επομένως και σε αυτούς που έχουν καρκίνο του προστάτη. Τα συμπτώματά του αυτά που είναι, μπορεί να έχουν μια επίπτωση στην ποιότητα της ζωής, τα οποία σε σχέση με τον καρκινοπαθή άνδρα από τον προστάτη θα πρέπει να τα δούμε συναρτώμενα με την γενικότερη του κατάσταση, τους στόχους και τις προσδοκίες μετά από μια ογκολογική επέμβαση. Λίγοι άνδρες ζητούν ή αρχίζουν τελικά, δεν ξέρω αν είναι με δική τους ή δική μας ευθύνη, θεραπεία υποκατάστασης. Υπάρχουν διαμφισβήτα δεδομένα ασφάλειας της θεραπείας με τεστοστερόνη σε άνδρες φυσιολογικούς και σε άνδρες με υψηλό κίνδυνο για προστατικό καρκίνο, υψηλό PSA, PIN και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ψάξει στο παρελθόν.
Στις λίγες μελέτες για θεραπεία υποκατάσταση μετά από ριζική προστατεκτομή δεν φάνηκε αυξημένη τάση για βιοχημική υποτροπή. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί απόλυτα άρνηση θεραπείας υποκατάστασης σε άνδρες με χαμηλή τεστοστερόνη και εκδηλώσεις υπογονατισμού μετά από ριζική προστατεκτομή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να ακούω. Α, ναι. Θα μου επιτρέψεις να κάνω τρεις ερωτήσεις και μία για τον κύριο Βουλή, γιατί δηλώνω ότι είμαι ίσως πιο μπερδεμένος μετά από τις διαλέξεις αυτές από ό,τι ήμουν πριν. Στη σύνοψή σας, κύριε καθηγητά, είπατε ότι είναι συχνός ο υπογονατισμός σε ηλικιωμένους άνδρες. Ο συνάδελφός μας είπε ότι είναι 2,8%. 2 με 3% σε τιμές τέτοιες που να κάνουν απολύτως παθολογικά κάποια στιγμή τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Με κλινική γόνα. 3% θεωρείται συχνό? Όχι, είπα, είναι τόσο συχνό όσο είναι το 2 με 3%. Άρα είναι 3, είπαμε ότι δεν το κατάλαβα καλά εγώ. 3%. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι, η χορήγηση τεστοστερόνης εξωγενώς είναι αποδεδειγμένο ότι σε ασθενή ο οποίος έχει έστω και λανθάνοντα καρκίνο του προστάτη, ο οποίος δεν έχει διαγνωστεί ακόμα, έχει καρκινικά κύτταρα μέσα στο προστάτη του. Η εξωγενής χορήγηση τεστοστερόνης αυξάνει το ρυθμό ανάπτυξης του αδενοκαρκινώματος αυτού, ή δεν είναι σίγουρο? Ναι, ναι, μιλάτε. Μιλάτε. Μάλλον οι ογκολόγοι θα ήταν καλύτερο να το απαντήσουν παρά εγώ. Θα το πούμε αύριο. Α, οκ, εντάξει. Και το τρίτο και τελευταίο είναι, μήπως δίνοντας εξωγενώς τεστοστερόνη σε έναν γυράσκοντα άντρα, ο οποίος έχει και άλλες καταπονήσεις στο σώμα του, έχει καταπονήσει τα αγγεία του, στην καρδιά του, στις αρθρώσεις του, μήπως κάνοντας τον ικανό να κάνει πιο πολλά πράγματα από ό,τι η φύση, ο Θεός τον έφτιαξε εκείνη τη στιγμή να κάνει, μήπως αυξάνουμε τον κίνδυνο γενικώς της ζωής του? Μήπως δεν θα έπρεπε να τον βελτιώσουμε? Αυτό πέφτει σε μένα. Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει φυλετικός δημορφισμός. Αυτό συμβαίνει στις γυναίκες. Αν δεν δώσετε ιστρογόνα σε μία γυναίκα η οποία κάνει πρώιμη μηνόπαυση, καλά να σταματήσει περίοδο στα 50, αλλά σταματάει στα 30. Αν δεν δώσετε ιστρογόνα, αυξάνεται τη θνητότητά της. Πρέπει να τις δώσετε τουλάχιστον μέχρι την ηλικία της φυσιολογικής εμμηνόπαυσης, 45-50. Αν τα δώσετε νωρίς σε μια γυναίκα, περί τα 50 έχει συμπτώματα και τα δώσετε νωρίς, ελαττώνετε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, δεν αφήνετε τα αγγεία να χαλάσουν. Αν τα δώσετε όμως αργά, δεν το κάνουμε, δηλαδή είχε στα 50 εμμηνόπαυση και ξαφνικά στα 65, γιατί έχει ξηρότητα του κόλπου και έχει βρει ένα φύλλο, θυμήθηκε να πάρει ιστρογόνα, εκεί αυξάνεται τη θνητότητά της. Γιατί μάλλον πρόλαβε το ενδοθήλιο να χαλάσει, να κάνει αθυρωμάτωση μεταξύ των 50 και των 65, και όταν έρχεται το ιστρογόνο στην ήδη σχηματισμένη αθυρωματική πλάκα, κάνει έμφραγμα και εγκεφαλικό. Στον άνδρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά οι μελέτες δεν είναι μεγάλες. Κατ' επέκταση της ερώτησης που έγινε, θέλω να πω ότι κρατώ από του κυρίου Βουλή την παρουσίαση μία έτσι θέση περί του ότι και η υποκατάσταση για αυτούς τους λόγους δεν είναι βέβαιο ότι θα αποκαταστήσει εκείνες οι λειτουργίες, καλά κατάλαβα έτσι. Γι' αυτό το λόγο και ξεκινώντας τη δική μου παρουσίαση είπα ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα για όλους εκείνους που με πολύ επιφύλαξη και σκεπτικισμό θα κάνουν υποκατάσταση. Εμένα αν με ρωτάτε, δεν έχω δώσει ποτέ και νομίζω ότι ούτε θα δώσω. Συγγνώμη. Είναι σίγουρο ότι δεν θα δώσετε μέσα στα πλαίσια αμυντικής ιατρικής. Γιατί όχι, κατά βάθος πιστεύετε γενικότερη... κάποια άλλα πράγματα. Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Είναι η γενικότερη αξιολόγηση ενός περιστατικού. Είναι ένα ογκολογικό περιστατικό. Έχουμε κάνει Πέτρο κάτι μου, αυτό. Πέτρο μου, συμφωνώ μαζί σου. Για τη δικιά σου και δικιά μου νοοτροπία είναι δεδομένο ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι η ογκολογική κατάσταση του αρρώστου και τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή. Τουλάχιστον εγώ το δηλώνω αυτό το πράγμα. Και ίσως και να γελάω και λίγο με αυτή την ιστορία μετά. Έτσι, όταν ο 75χρονος, ο οποίος έχει καρκίνο του προστάτη, θέλει να μου βάζει τις προτεραιότητες διαφορετικές εκτός από το ογκολογικό. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εγώ εκείνο το οποίο μου τριβελίζει πραγματικά το μυαλό τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, είναι η αμφισβήτηση για το Νόμπελ του 40-τόσου. Όχι ότι διεκδικώ εγώ το Νόμπελ για αυτή την ιστορία τώρα, έτσι Θεός φυλάξει.
Αλλά νομίζω πως κυριαρχήθηκε η ουρολογία τόσο πολύ από το, αυτήν την ιστορία ότι καρκίνος του προστάτη με ανδρογόνα, αυτή την αλληλοεξάρτηση και την αλληλοσυσχέτιση και ό,τι υπόλοιπα, έχοντας παραγνωρίσει δύο πράγματα. Το ένα, κάτι το οποίο το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, ότι ο καρκίνος του προστάτη επιδημιολογικά συμβαίνει σε μια φάση της ζωής όπου τα ανδρογόνα είναι πολύ πιο λίγα από ό,τι ήταν πολλά χρόνια πριν. Άρα λοιπόν, αν ήταν η κυρίαρχη αιτία η ύπαρξη των ανδρογόνων για να δημιουργηθεί καρκίνος του προστάτη, για ποιο λόγο να μην γίνει στα 35, ναι βέβαια, σαφέστατα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο τα κρατούμενα, έχουμε πρόσφατες μελέτες. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση τα παιδιά είχαν διαλέξει ένα τέτοιο άρθρο στην τελευταία βιβλιογραφική ενημέρωση, όπου συνδέουν κατευθείαν το μεταβολικό σύνδρομο με την αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει κανείς καρκίνο του προστάτη. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να είμαστε τόσο δογματικά αντίθετοι με την ιστορία της, των ανδρογόνων και του καρκίνου του προστάτη και να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο? Θα μου πείτε όλα τα υπόλοιπα, ότι τι κάνουμε στη μεταστατική νόσο και που όταν δίνουμε τα κλπ. Αλλά δεν ξέρω, αυτό είναι ένα ερωτηματικό, το εμένα με απασχολεί εξαιρετικά πολύ, άσχετα αν η πρακτική μου συμβαδίζει απόλυτα με τη δική σου. Γιατί? Δεν δικαιούμαι κι εγώ να έχω κάποιο ερωτηματικά. Μπορείτε να μου πάρετε λίγο τη διαφάνεια. Αυτή που είπα, την πρώτη τελευταία. Την πρώτη τελευταία. Και την τελευταία. Λοιπόν. Και στο paper αυτό που έχει από το European Urology, που είναι εντυπωσιακό, που είναι από το European Urology, έγινε η πλήρης κατάργηση των αρχών των guidelines. Για να δείτε πόσο οι δοξασίες είναι ισχυρές στην ιατρική. Άμα βάλει τη διαφάνεια, όλα τα τέσσερα που λέει, τα κριτήρια, είναι δοξασίες. Δεν έχει ούτε μία δημοσίευση για να μπορέσει να τα βάλει εκεί πέρα. Και βάζει και κριτήρια. Μεγαλόγουμος τίτλος. Κριτήρια. Και είναι δοξασία. Ποιο είναι δοξασία? Λοιπόν, είναι δοξασία, πρώτον, βάζει διάφορα. Informed consent χρειάζεται στον άρρωστο. Informed consent. Η ογκολογική αντιμετώπιση, Διονύση, είναι απαγορεύονται επουδενή μην πάρει τεστοστερόνη, αλλά κάνουμε ριζική ζωταυτέστερα. Γιατί οι μεταστάσεις θα υποστροφούν. Γιατί έχεις δει περιστατικά χειρουργημένα ζωταυτέστερα. Αυτή είναι η ογκολογική διάσταση. Και δεν ξέρω ποιο είναι πιο ethically accepted. Το να δώσεις τεστοστερόνη ή το να κάνεις ριζική στο ταυτέστερα αυτή τη στιγμή. Σε ποιον καρκίνο? Ε? Σε ποιον καρκίνο ταυτέστερα? Προστάτη. Έλα, βρε Δημήτρη τώρα. Τι έλα? Ταυτέστερα. Μόνο από ξαστοχιά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μόνο από ξαστοχιά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ωραία. Δηλαδή ποιος έχει σταδιοποιήσει ταυτέστερα νόσο και κάνει... Ναι. Ναι, ναι. Να σας φέρουμε, κύριε Περιμένες, να δείξουμε περιστατικά του χρόνου με τον κύριο Μητρόπουλο. Όχι, μη φέρετε. Τα έχουμε, τα έχουμε. Αυτή είναι η ογκολογική τέτοια, έτσι. Πάμε παρακάτω, χτυπήστε λίγο να κατέβουν και τα άλλα. Λοιπόν, αυτό προφανώς ανοίγει στην ογκολογία, προφανώς όλα αυτά. Κλιμήσε μας be prepared for possibility of recurrence progression, regardless of family, family and other clinicians. Δηλαδή, μην τυχόν το κάνετε, γιατί ο άλλος θα σας το πει, θα σας τη βγει. Δηλαδή, είναι αυτό που μου λένε οι συνάδελφοι, λέω, συγγνώμη τώρα, Κρυσοκύλη, με ένα εκατομμύριο, γιατί τη χειρουργείτε? Γιατί άμα φύγει από μένα, θα τη χειρουργήσει ο διπλανός. Και δεν θέλω να τη χειρουργήσει ο διπλανός. Άμα πάμε αυτή τη λογική, καληνύχτα. Να την πάμε ένα βήμα μπροστά την ιατρική και την κλινική μας πράξη. Αυτά τα σχόλια θέλω να κάνω. Να απαντήσω. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό διάλειμμα.